χθες εγώ απογοητεύτηκα από κάτι άλλο. Από ένα παίχτη που στην πρώτη εμφάνιση με εντυπωσίασε και χθες με απογοήτευσε. Και φυσικά όλοι καταλάβατε ότι εννοώ τον Άλεφ. Στο πρώτο παιχνίδι με τη Σέλντικ ήταν εντυπωσιακός. Χθες τον ξέβγαλε το κύμα μαζί με τους υπόλοιπους. Δεν έχω τρελαθεί με το σύνολο, δεν έχω ψηθεί τόσο. Κάτι από αυτά που λες και εσύ, δηλαδή κάτι λείπει στο κέντρο, κάτι λείπει στην επίθεση. Πολλά λείπουν τώρα. Πάνω απ' όλα και στη ρήμη. Από την ΑΕΚ. Εξτρέμ. Αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ λείπουν τα εξτρέμ. Πέρυσι είχε ένα Χριστοδουλόπουλο, έβγασε, είχε μια κάθοδο από εκεί πέρα, είχε να σπάσει κάποιο τείχο. Δεν είχε εξτρέμ τον Μπακασέτα και τον Μάνδαλο, που όλο το ΆΚΑ έχει ειδοποιήσει το Μάνδαλο και τον έχει κάνει παιχταρά το Μάνδαλο. Και πει τον νεό στο. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό πράγμα, είναι τρομερό. Μα εγώ ήμουν πέρυσι που φώνασα, απομανταλοποιήθηκε η ομάδα. Θα πάει πρωτάθλημα. Χίλιες φορές το Βασιλακάκι παρά το Μάνταλο. Είναι τρομερό αυτό. Με το Μάνταλο να πούμε. Κέραξε, δεν το κάνω παιχτάκι. Αλλά αυτό που κάνουν μέσα στο ΆΚΑ. 40.000 κόσμου να φωνάσουν Μάνταλο και να κάνουν, πώς το λένε, υποκλήσεις σαν τους Μωαμεθανούς. Να πούμε, κάτσε τώρα. Ρε, έχετε αναλογιστεί ποτέ τι έχει πέρασει από την ΑΕΚ? Βρε, έχει προλάβει ο κόσμος με το Σαβέρσκι. Έχει προλάβει τον Κετσπάγια. Έχει προλάβει τον Σαμπανάζοβιτς. Τον Κωστή. Τι δουλειά έχει ο Μάνταλο με αυτούς? Μέχρι 28 Οκτωβρίου η παρέλαση θα την προλάβει ο Ζουνίδης. Άκουσε, εγώ αυτό τα λέω από τότε που ήταν στον Παναθηναϊκό. Άστο. Το θέμα είναι ότι οι παίκτες δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Πριν πώς μπορούσαν, Γιώργο? Πότε πριν? Πριν, στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν δυνάμεις. Μετά, μα αυτό που έγινε χθες, ακριβώς το ίδιο και με τη Σέλτικ. Ακριβώς το ίδιο και το ίδιο χρονικό διάστημα. Μετά το 2-0 πήγαινε να πάσα στιγμή να φάει και τρίτο και τέταρτο γκολ. Και μετά. Αυτοί έκαναν ένα λάθος. Πέσανε πάνω στο διαιτητή με την αποβολή. Του παίξε, τους πέσαν πάνω στον και αποπροσανατολίστηκαν τελείως. Όταν λίγο συγκεντρώθηκαν και βρήκαν την ΑΕΚ να πούμε μπόσικη, αποδυνάμεις, άλλαξε σκηνικό. Επομένως δεν γίνεται καλή δουλειά. Βρήκαν και τα δύο σύντερμπακ να πούμε τα οποία δεν μπορούσαν να περπατήσουν, επιτρέπει το άλλο στο ανακλειστής και να πέσει κάτω. Είναι τυχαίο ότι αυτό που πάθει μετά το 70 με τη Celtic το πάθε πάλι και χθες. Ο Μαρίνος είναι εξαιρετικός για το υλικό που έχει. Αυτό μου δείχνει είναι εξαιρετικός. Έλα, μωρέ, πλάκα κάνουμε τώρα. Θυμάσαι πέρυσι με αυτό το ανακατανόμαστο το Χιμένεθ, πόσα μας είχε πάρει ΑΕΚ μετά το 80. Ναι, ναι. Πού τα περισσότερα. Τώρα πούντα. Δεν μιλάω, υπάρχει εδώ και πει κανένας ότι θεωρώ το Χιμένεθ προπονηταρά. Έτσι, όχι. Αλλά από άποψη φυσική κατάσταση, η ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή ήταν καλύτερη πέρυσι. Γενικά φαίνεται ότι η ομάδα από προετοιμασία δεν είναι ακόμα κατάλληλη. Ένα τρομερό πράγμα. Με το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου ή και λίγο ακόμα μετά, οι επιθετικές προσπάθειες των δύο ομάδων ήταν 3 για την Βιντεώτων και 13 για την ΑΕΚ. Ξαφνικά οι προσπάθειες, οι τελικές γίνανε 13-13. Δεν έκανε μια προσπάθεια η ΑΕΚ μπροστά και έφαγε 10. Είπαμε ότι το μεγάλο αυτή τη στιγμή να πούμε κακό με την ΑΕΚ είναι στα εξτρέμ. Δεν υπάρχει παίκτη να πλαγιοκοπήσει. Ωραία, αλλά για το υλικό τι έχει να πει? Το υλικό. Ναι. Έχει αντιλαμβάνει πολύ ομάδα. Όλοι λένε ότι τώρα είναι με το 1,5 πόδι να πάρει τα λεφτά να μπει στο ομίλου. Ναι. Έχει σκεφτεί κανένα πόσα λεφτά θα πάρει και από τις πράξεις? Σκέφτεσαι να κληρωθεί με καμιά Γιουβέντους, με Ρονάλντο, με καμιά Ρεάλ, με καμιά Μπαρσελόνα, ακόμα και με τη Βαλένθια? Για βάλε κάτω τι λεφτά έχουν να πέσουν εκεί μέσα στο ΆΚΑ τώρα. Ναι, και τι έχει να πει. Όχι, θέλω να πω ότι όλοι μιλάνε για τα λεφτά που θα πάρει από την UEFA. Τα λεφτά έρχονται μετά από τις πράξεις. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι αξιοπρεπέστατο, αξιόλογο. Βάλε κάθε αξία μέσα. Πού ήταν η ομάδα πριν 2-3 χρόνια και πού είναι τώρα? Εντάξει, εμείς σου είπα τιμή και δόξα. Αυτό είναι στα υπέρ μέχρι που δεν παίρνει. Τιμή και δόξα. Αλλά την τσιγκουνιά δεν την αντέχω, αδερφέ μου. Κι όμως αυτή η τσιγκουνιά επιβραβεύεται. Παίζουν μέσα 3-4 μεταγραφές. Ο Πύρη 2 είναι τραυματίες. Τραυματίστηκε και ο Αλμπάνης. Και κάθονται τώρα παιδιά
και αναλύουν γιατί ο Ζουνίδης δεν έκανε αλλαγή στο. Τώρα τι θέλεις να πεις, ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική στον Ζουνίδη? Θα κάνουμε κριτική, αλλά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ το υλικό που έχει είναι ένα μέσο. Μα δεν είπε κανένα να φύγει ο Ζουνίδης. Δεν είπε κανένα να φύγει ο Ζουνίδης από την ομάδα. Εγώ είπα από την αρχή, ξεκαθάρισα για ποιο λόγο η ΑΕΚ κολοκάθησε. Δεν είχε δυνάμεις. Γιατί αυτό που είναι χθες με καρμπών είχε γίνει με τη Σέλτικ. Αυτό σύμπτωση παραλαμβανομένη πάει να είναι σύμπτωση. Μα όλοι το βλέπουν ότι η ομάδα δεν έχει, το έχει αποδυναμωθεί. Όλοι το βλέπουν.